Στι αρχέ Μαρτίου, η χώρα μα αντιμετώπιζε μια οργανωμένη από τι τουρκικέ αρχέ απόπειρα εισβολή παράνομων μεταναστών στον Εύρω, του οποίου η ηγεσία τη γειτονική χώρα χρησιμοποιούσε σαν πιόνια για γεωπολιτικού σκοπού. Σήμερα, ενώ συνεχίζονται οι τουρκικέ προκλήσει, αντιμετωπίζουμε την πανδημία του κορονοϊού, που ήδη έχει επιφέρει σοβαρέ ανθρώπινε απώλειε σε πολλέ χώρε και βυθίζει την παγκόσμια οικονομία σε κρίση και σε ύφεση. Όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πρώτο μήνυμά του μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων, κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη διπλή κρίση. Κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε απρόπτα, που απαιτούν αποφασιστικότητα, ευελιξία, γρήγορε και τολμηρέ αποφάσει. Την ασύμετρη απειλή του μεταναστευτικού την αντιμετωπίζουμε, όπω τόνιζε, με επιτυχία, γιατί η κοινωνία ενώθηκε κάτω από την αυτονόητη επιλογή τη κυβέρνηση να προστατεύσει τα σύνορά μα. Και διότι εκείνοι που επιφορτίστηκαν με αυτή την αποστολή αποδείχτηκαν πανάξιοι. Έτσι, θα αποκρούσουμε και την υγειονομική απειλή του κορονοϊού. Σήμερα είναι βέβαιο ότι στον πόλεμο αυτό βρίσκονται άξιοι μαχητέ, επιστήμονε, γιατροί και νοσηλευτέ. Ότι η κυβέρνηση παίρνει τι αναγκαίε αποφάσει πολύ πιο γρήγορα από ό,τι χρειάζεται. Και ότι οι Έλληνε στοιχιζόμαστε στο κοινό μέτωπο με ομοψυχία. Ξεδιπλώνουμε μέρα με τη μέρα τι πολιτικέ μα σε τρει άξονε. Πρώτον, την ανάσχεση τη διασπορά του ιού. Δεύτερον, την ενίσχυση του συστήματο υγεία. Και τρίτον, τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων που πλήττονται, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη βελτίωση της δύσκολης καθημερινότητας.